Χριστοδούλου, πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παγόνιθες. Λοιπόν, στο 90 φεύγα είναι γνωστό, πήρατε υπερπολίτιμο βαθμό. Πώς θα διαχειρίζεστε τα πράγματα και πώς βλέπετε άλλο ένα παιχνίδι με μεγάλη ομάδα, επίσης στη Λευκοσία, αυτή τη φορά στο Μακάριο, με το ΑΠΟΕΛ? Είναι γεγονός ότι πήραμε ένα πολύτιμο βαθμό που θα γίνει πολύ ικανοποιημένος, κυρίως από ψυχολογική άποψη, διότι έχουμε πει ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο θα λέγα χάσαμε πολύ εύκολα, κάποιοι βιάστηκαν ότι η Δόξα είναι μια από τα ίδια. Όμως η Δόξα δεν είναι μια από τα ίδια, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έχουμε δείξει. Μπορεί και να μας άλλη καλό αποτέλεσμα με την ομάδα, κύριε Παναμονησέως, και ήθελα να πω ότι είναι η τρίτη αγωνιστική που είναι και από τους τηλεοπτικούς που σταθμίζεται ότι η Δόξα κάθε Κυριακή αδικείται με ένα πέναλτι. Εννοείς που παίρνετε τηλεοπτικό πέναλτι. Κάτι που μας ανησυχεί λίγο, δεν φωνάζουμε, δεν μιλάμε για την περίφη, αλλά κάπου ξεκινάμε να ανησυχούμε. Πέναλτι στην Άχνα, πέναλτι στην Άνεκ, πέναλτι εχθές, κάτι που δεν μας άρεσε. Εντάξει, έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Όμως η ομάδα που έχουμε φτιάξει φέτος είναι καλή να κοιτάξει οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Και αν η Δόξα είναι στη μέρα της, δεν έχει αφοβηθεί τίποτα από το ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε στο παιχνίδι, θα κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Με στόχο να πάρουμε κάτι και από αυτό το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση ο ταμείας σας. Αν συνδυαστεί με βαθμολογικό φέρος, θα συνδυάσετε το τερπλό μετά το φελί μου. Σίγουρα είναι από τα παιχνίδια που περιμένουμε πώς και πώς την ομάδα μας για να πάρουμε μια ύπαρξη καλή. Και ελπίζω ότι οι φίλοι του από έτσι τώρα που έχουμε φτιάξει και την κερκίδα να ακολουθήσουν την ομάδα του και τότε θα βοηθήσουμε και εμείς οικονομικά. Είναι η Ανατολική, εντάξει, είναι και το πέταλο στη διάθεση των φιλοξενούμενων ή μόνο η Ανατολική πλέον? Ναι, ναι. Είναι και το πέταλο και η Ανατολική, περίπου 5.000 φιλάθλους. Μάλιστα, 5.000 φιλάθλους μπορεί να φιλοξενήσει. Λοιπόν, και περιμένεις αγώνα με αγώνα να ανεβαίνει η Δόξα και να υλοποιήσει τους στόχους που έθεσες εξ αρχής ότι θα είναι η καλύτερη Δόξα όλων των εποχών? Σίγουρα το πιστεύω και θα το δείξει η ομάδα. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έφυγε το μισό, μας έχει μείνει το από έπτυα αρρώστηση. Θα δώσουμε και τα δύο παιχνίδια με στόχο να έχουμε κάτι βαθμολογικό όφελος. Και μετά μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα που είναι πιο βατό και να πιστεύω να έχουμε καλή συγκομιδή βαθμό. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή υπόλοιπα τη σήμερα να έχεις. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα.